Εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, βρίσκονταν σήμερα το πρωί οι αγρότες στον μπλόκο του Πλατικάμπου. Όπως ανέφερε ο κ. Κουκούτσης, περιμένουν τα καλύτερα αποτελέσματα από τους εκπροσώπους των αγροτών, ενώ περιμένουν η κυβέρνηση να ενσκύψει στα προβλήματά τους. Εν αναμονή των αποτελεσμάτων από τη συνάντηση που ήδη αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου, έχουμε καλέσει όλους τους αγρότες που βρίσκονται στον πλόγο του Πλατικάμπου να βρίσκονται στις 5 η ώρα σήμερα το απόγευμα στον πλόγο, ώστε να ενημερωθούμε όλοι για τα αποτελέσματα της συνάντησης. Τελούμε ένα αναμονή, έχουμε πίστη και εμπιστοσύνη στους συναδέλφους μας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Μαξίμου. Θεωρούμε ότι θα γίνει ό,τι καλύτερο γίνεται από τη δικιά μας τη μεριά. Ελπίζουμε το ίδιο να κάνει και η κυβέρνηση, να σκύψει πραγματικά στα προβλήματά μας, να καταλάβει το αναγκαίο της λύσης, ότι είναι ανάγκη να δοθεί λύση. Από εκεί και ύστερα θα δούμε τα αποτελέσματα και θα δράσουμε αναλόγως. Όπως αναφέρει ο ίδιος από τον Πρωθυπουργό, θα ζητηθεί συνάντηση και με τους Θεσσαλούς αγρότες. Αυτό που γνωρίζουμε από τους συναδέλφους είναι ότι θα τεθεί στον Πρωθυπουργό να γίνει άμεσα συνάντηση και με κλιμάκιο των Θεσσαλών αγροτών, καθαρά θεσσαλικό κλιμάκιο. Πολύ άμεσα θα ζητηθεί να είναι σε 2-3 μέρες το πολύ να γίνει και αυτή η συνάντηση. Περιμένουμε σαν Θεσσαλοί την απάντηση γι' αυτό, γιατί αν δεν γίνει συνάντηση για τη Θεσσαλία, τότε τα προβλήματά μας θεωρούμε ότι δεν θα έχουν λυθεί. Το κύριο πρόβλημα το δικό μας, πέρα από το κόστος παραγωγής που αναφέρουμε και όλα τα υπόλοιπα, είναι το τι θα γίνει με τα πλημμυρισμένα στρέμματα που ακόμη είναι κάτω από το νερό, τι θα γίνει με τα υπόλοιπα χωράφια τα οποία είναι κατεστραμμένα και χωριά στην Καρδίτσα, στη Λάρισα και όπου υπάρχουν οι καταστροφές. Να σημειωθεί ότι για τις 5 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί σύσκεψη προκειμένου να συζητηθούν οι περαιτέρω κινήσεις.